τίτλος «Η φυσική μαγεύη» είναι κάτι πραγματικά εύστοχος. Και σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθήσω να σας αναδείξω μια άλλη οπτική γωνία και κάποιες εφαρμογές της, κυρίως φαρματοσκοπικών τεχνικών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πεδίο είναι η αρχαιομετρία, η οποία περιλαμβάνει εφαρμογές φυσικών, όχι μόνο φυσικών, αλλά χημικών, γεωλογικών και βιολογικών επιστημών στην αρχαιολογική έρευνα. Και εκεί εστιάζεται στη συμβολή της αρχαιομετρίας που έχει πολύ σημαντικό έργο στην συντήρηση και αποκατάσταση των αρχαιολογικών αντικειμένων και των μνημείων, επίσης αντικειμένων πολιτιστικού και εικαστικού ενδιαφέροντος ταυτόχρονα με την ανάδειξή τους. Η δομή της παρουσίασης, επειδή είναι λίγο μεγάλη, θα προσπαθήσω όσο το δυνατόν να είναι πιο κατανοητή. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες αγγλικές, υπάρχει και κάποια αγγλική ορολογία μέσα, αλλά θα προσπαθήσω να την έχω σε ένα επίπεδο που θα γίνει κατανοητή από όλους. Η ροή της παρουσίασης είναι η εισαγωγή στη φορητή οργανολογία. Πάντα μιλάμε για μη καταστροφικές τεχνικές, φορητές ως επιτοπλής των συσκευές, οι οποίες μας δίνουν δυνατότητα, όλες είναι συσκευές του εργαστηρίου μη καταστροφικών τεχνικών, της σχολής μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πολλά και διαφορετικά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε, σημαντικά θέματα ταυτοποίησης χρωστικών είτε σε αρχαιολογικά, είτε σε τέχνεργα, είτε σε αρχαιολογικά αντικείμενα, είτε σε πίνακες. Θα σας αναλύσω λίγο τη μεθοδολογία. Δύο βασικές τεχνικές, η φασματοσκοπική τεχνική Raman σπεκτροσκοπή, καθώς και η XRF φασματοσκοπία, πώς χρησιμοποιούνται, ποιες απαντήσεις δίνουν σε προβλήματα και ορισμένες επιπλέον εφαρμογές του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών Τεχνικών της Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Όπως βλέπετε, τα υλικά που μπορούμε να αναλύσουμε είναι από ορυκτά πετρώματα, πολύτιμη και ημιπολύτιμη λίθη, δομικές ύλες, πύληνα αντικείμενα, γυαλιά, μέταλλα και κράματα. Μπορούμε να διακρίνουμε την σύστασή τους και να βρούμε επίσης χρώματα, βαφές, επιχρίσματα, βερνίκια, ρητίνες, αλλά δίνουμε και μεγάλη σημασία σε παπύρους και χαρτί, ξύλα και δέρματα. Όλα αυτά τα υλικά μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με μη καταστροφικό τρόπο. Να ξεκινήσω με μία μικρή εισαγωγή στην αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Όλοι γνωρίζουμε για τα φάσματα απορρόφησης και τα φάσματα εκπομπής. Όταν πολυχρωματική ακτινοβολία προσπέσει σε μία ουσία, τότε μέρος της ενέργειας απορροφάται. Η εναπομένως ακτινοβολία δίνει το φάσμα απορρόφησης, όμως οι ουσίες μπορούν και να εκπέμψουν ακτινοβολία και τότε λαμβάνουμε το φάσμα εκπομπής. Βλέπετε τον τρόπο κατά τον οποίο λαμβάνονται φάσματα απορρόφησης και φάσματα εκπομπής. Υπάρχουν όμως και άλλες κατηγορίες, άλλα φάσματα, άλλα είδη φασμάτων, όπως είναι τα φάσματα συντονισμού και ειδικότερα η αλληλεπίδραση της μαγνητικής διπολικής ροπής των πυρήνων των ατόμων που απαρτίζουν τα μόρια με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Μιλάμε τότε για φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, NMR, ή φασματοσκοπία ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού, EPR, όταν η αλληλεπίδραση της διπολικής ροπής μονήρων ηλεκτρονίων που ενδεχομένως υπάρχουν στα μόρια μιας ουσίας με ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Τέλος, υπάρχουν τα φάσματα Raman και τελειώνω έτσι λέγοντας ότι δεν οφείλονται ούτε στην απορρόφηση ούτε στην εκπομπή ακτινοβολίας, αλλά στη σκέδαση της προσπίθους ακτινοβολίας και η σκεδαζόμενη ακτινοβολία μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη σε συχνότητα από την προσπίθους ακτινοβολία. Και μια αναφορά ότι το πρώτο φάσμα 1666 μετά Χριστόν ήταν από τον Εύτωνα. Αυτός είναι ο υπεύθυνος σε εισαγωγικά και εισηγητής του Raman, είναι ο Σερ Χάνταρ Σκάρα Βενκάτα Raman, Ινδός, ο οποίος δούλεψε και στην Ινδία. Τώρα υπάρχει εργαστήριο Raman στην Ινδία με πολύ σημαντικό έργο. Κέρδισε το βραβείο Νόμπελ το 1930 ανακαλύπτοντας το Raman Effect, όμως έχει πολύ σημαντικό έργο στην φυσική γενικότερα. Πάμε στο σήμερα, στην αλλαγή του Raman και στην εισαγωγή του SERS. Το SERS έχει ένα enhancement factor της τάξης του 10 στην 10, 10 στην 11, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε απτή την προσέγγιση μορίων. Βλέπετε ότι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις σε ένα φάσμα Raman που σας δείχνω στη μέση σε σχέση με ένα φάσμα SERS
Simulating Enhanced Raman Spectroscopy, έτσι λέγεται η τεχνική. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο στο Harvard το 2011 πάνω σε αυτή την τεχνική, η οποία αναμένεται να κερδίσει σύντομα ένα βραβείο Νόμπελ, διότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές εφαρμογές, στο γραφένιο, σε πολλές και διαφορετικές επιστήμες, όπως είναι η βιολογία, τέχνες, αναλυτική χημεία και άλλες. Σήμερα θα προσπαθήσω στην ομιλία μου να μαγέψω με πολλά και διαφορετικά χρώματα, γιατί η φυσική μπορεί να δώσει τέτοιου είδους μαγεία, σε εισαγωγικά πάντα η λέξη. Βλέπετε ότι όταν εκπαιμπόμενη ακτινοβολία από ένα λέιζερ σκεδάζεται πάνω σε υλικά, αυτό που συμβαίνει είναι αρχίζουν κάποιες μικρές δονήσεις, καθώς απορροφούν ένα μέρος της ενέργειας. Αυτού του είδους οι δονήσεις, βλέπετε τώρα πώς η ενέργεια που δίνει το λέιζερ, καθώς σκεδάζεται, αυτό που δίνει η ενέργεια που παίρνουν τα άτομα, αρχίζουν και κάνουν δονήσεις διαφορετικού είδους. Και αυτές οι διαφορετικές δονήσεις, αυτές είναι τις οποίες εμείς μπορούμε να μετρήσουμε όταν κάνουμε Raman σπεκτρόσκοπη. Και η διαφοροποίηση στους, βλέπετε, στους προσανατολισμούς, είναι διαφορετικά bonding, διαφορετικές δηλαδή ενώσεις, με την έννοια ότι μπορούμε, και αυτή η μέθοδος είναι fingerprint, δηλαδή είναι κάτι σαν το να παίρνεις όταν βγάζουμε στις αστυνομικές ταυτότητες ακριβώς το αποτύπωμα, ουσιαστικά είναι το αποτύπωμα μιας ένωσης, ενός μοριακού τύπου. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχει μοναδικό αποτύπωμα η κάθε ένωση. Προφανώς δηλαδή έχει συγκεκριμένες δονήσεις, συγκεκριμένες συχνότητες. Αυτά που εμείς λαμβάνουμε στα φάσματα. Υπάρχουν δύο φάσματα, τα Stokes και τα Anti-Stokes, τα οποία μικύματος είναι συμμετρικά και γι' αυτό μετράμε ένα από τα δύο, συγκεκριμένα τα φάσματα Stokes. Βλέπετε ότι τα Raman φάσματα ουσιαστικά είναι συγκεκριμένες συχνότητες, τις οποίες εμείς θα πρέπει να βρούμε και ανοιχνεύουμε, και αυτές οι συχνότητες είναι αυτές οι δονήσεις, αυτοί οι διαφορετικοί προσανατολισμοί που αποτυπώνουν την ταυτοποίηση του υλικού το οποίο εμείς προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε. Και αυτή η τεχνική, η φασματοσκοπία Raman, έρχεται σε συνεργασία και ολοκληρώνει το αποτέλεσμα με άλλες τεχνικές, όπως είναι η υπέρυθρη φασματοσκοπία, το infrared, το FTIR δηλαδή, και η XRF φασματοσκοπία, την οποία θα σας τη δείξω αργότερα. Αυτά τα Raman peaks είναι που αναζητούμε. Βλέπετε ότι τα όργανα Raman ήταν εξαιρετικά πολύπλοκα. Από το 2000 όμως, πριν από 15 χρόνια, ουσιαστικά με τη μεγάλη διαφοροποίηση της νανοηλεκτρονικής τεχνολογίας, η οποία βοήθησε ώστε οι ανιχνευτές να έχουν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά, κοιτάξτε πόσο πολύ γρήγορα αυξάνεται ο αριθμός των εργασιών τα τελευταία χρόνια πάνω σε Raman σπεκτρόσκοπη. Είναι εντυπωσιακό το πόσες διαφορετικές επιστήμες παίρνουν τέτοιου είδους μηχανήματα, όπως είναι αυτό που χρησιμοποιώ στο εργαστήριό μου. Επέλεξα ένα φορητό όργανο, γιατί θέλω να είμαι χρήσιμος στα μουσεία, χρήσιμος στη βιομηχανία, χρήσιμος στην πινακοθήκη. Γιατί μπορώ να κάνω in situ μετρήσεις. Και βλέπετε, το όργανο αυτό είναι ένα λέιζερ με ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος 785 νανόμετρα, δηλαδή κοντά στο ερυθρό, έχει μία βάση στήριξης, μπορεί όμως να λειτουργήσει και αυτόματα. Βλέπετε ένα φάσμα πάνω, ένα κόκκινο από 6,35 νανόμετρα Raman, που δεν βγάζει καθόλου κορυφές, ενώ το 7,85 που είναι από κάτω, ουσιαστικά πραγματικά βρίσκει το φάσμα Raman σε ένα υλικό. Γιατί μπορεί και ξεφεύγει από φαινόμενα φθορισμού. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος του λέιζερ, τόσο λιγότερα φαινόμενα φθορισμού έχεις με την αλληλεπίδραση του λέιζερ με τα υλικά που μελετάς. Εδώ βλέπετε διαφορετικά φάσματα. Προσπαθώ να εξηγήσω λίγο τη μεθοδολογία του να κάνεις χρήση της φασματοσκοπίας Raman. Ναι, υπάρχει μια βάση δεδομένων που τη χρησιμοποιούμε. Βλέπετε, αμέσως το όργανο μπορεί να καταλάβει ότι είναι φθορίτης ή αδεήτης ή quartz αυτό το υλικό το οποίο μελετάμε, και υπάρχει κάτω απευθείας ένα correlation coefficient, ένα συντελεστής σχέτησης που σου βγάζει ποιο είναι το πρώτο πιθανό φάσμα.
αλλά συνήθως χρησιμοποιούμε databases, δηλαδή βάσει δεδομένων εξειδικευμένων φασμάτων RAM που ερχόμαστε και συγκρίνουμε με συγκεκριμένα λογισμικά για να βγάλουμε το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε την κοινάβαρη, μια συγκεκριμένη χρωστική, την οποία μελετάμε. Πολλές βάσεις δεδομένων, πολλές διαφορετικές βάσεις δεδομένων, ανάλογα με το τι υλικό έχεις να κάνεις. Εδώ είναι μία βάση δεδομένων από το UCL και αυτή τη χρησιμοποιούμε σε περίπτωση ανίχνευσης χρωστικών. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα βάση δεδομένων, Pigment Checker από την Ιταλία. Με αυτούς έχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία και ανταλλάσσουμε στοιχεία για φάσματα Raman και XRF σε χρωστικές. Εδώ βλέπετε ένα φάσμα στο οποίο βλέπετε διαφοροποιήσεις όταν το Raman είναι 6.38, 5.32, 7.85 νανόμετρα. Δεν είναι μόνο φάσματα Raman, είναι και φάσματα XRF και είναι και φάσματα FTIR. Εδώ είναι ένα άλλο group ερευνητών που είναι στην Ολλανδία. Φέτος κάνουν ένα συνέδριο και με έχουν καλέσει ομιλητή για πάλι φάσματα Raman, XRF και IR και η διαφοροποίηση της βάσης αυτής που είναι πάρα πολύ σημαντική είναι διότι τα ξεχωρίζουν σε σχέση με τα υλικά τα οποία εξετάζουν. Πάρα πολλές εφαρμογές. Εδώ είναι ένα παλιό μοναστήρι στο Αίγιο, κοντά, όπου βλέπετε σε τι ύψος έχουμε ανέβει για να πάρουμε τις μετρήσεις. Δεν είναι πάντα οι συνθήκες τόσο εύκολες, τόσο εγώ όσο και οι υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές που δουλεύω μαζί τους. Είναι συντηρητές, είτε αρχαιολόγοι, είτε ιστορικοί τέχνης. Βλέπετε εδώ, η δουλειά που κάνουμε είναι πάνω σε δύσκολες σχετικά συνθήκες για να μπορέσουμε να πάρουμε τα φάσματα σε τοιχογραφίες. Βοηθάμε έτσι τους συντηρητές, γνωρίζοντας πλέον ποια είναι η παλέτα του ζωγράφου ή, αν θέλετε, του τεχνίτη που χρησιμοποίησε όταν το 16ο ή 17ο αιώνα, όταν έφτιαξε τοιχογραφίες, και βοηθάμε τους συντηρητές να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες ακριβώς χρωστικές ώστε να κάνουν συντήρηση στις τοιχογραφίες μέσα εκεί. Άρα είμαστε σε μια απόλυτη συνεργασία με in situ μετρήσεις, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, να κόψουμε τίποτα, να διαφοροποιήσουμε τίποτα στις τοιχογραφίες που βλέπετε. Μπαίνουμε μέσα, κάνουμε τις μετρήσεις, τους δίνουμε τα αποτελέσματα, ένα report δηλαδή αναφοράς και συνεχίζουν τις εργασίες τους. Είναι φορητό, είναι μη καταστροφικό, είναι in situ μετρήσεις, έχει πολύ σημαντική αξιοποίηση των μετρήσεων που παίρνει. Αυτό του δίνει δυνατότητα να δίνει άμεσα αποτελέσματα. Γι' αυτό χρησιμοποιείται, γι' αυτό μας καλούν συνέχεια. Παραλαμβάνω ότι έχω 26 συνεργασίες με 26 διαφορετικές εφορίες αρχαιοτήτων από όλη τη χώρα για να κάνουν τέτοιου είδους μετρήσεις, φορητές σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία μέσα, σε πινακοθήκη, ξεκινώντας από την Αθήνα, τον Πειραιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο, με την Αιγυπτιακή Συλλογή, από την Κεφαλονιά και από το Ηράκλειο, από τη Ρόδο μέχρι τη Φλόρινα, την Μπέλα, τα νησιά του Ιωνίου. Παντού έχουμε πάει και έχουμε δουλέψει σαν εργαστήριο σε συνεργασία με αρχαιολόγους και συντηρητές, υποψήφιους διδάκτορες που έχω επίσης. Αυτό φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρετε, είναι αέριδες. Εδώ έχουμε μπει μέσα και έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της συντήρησης XRF μετρήσεις και Raman για να πιστοποιήσουμε και να βρούμε σε κάποιες τοιχογραφίες. Αν θυμάστε, είχε γίνει μια δημοσίευση στις εφημερίδες ότι βρέθηκαν και μπορέσαμε και δουλέψαμε μέσα βοηθώντας τους συντηρητές στο έργο τους. Δεν το ήξερα, αλλά επειδή δούλεψα στην Αιγυπτιακή Συλλογή, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο, η Αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Και το κομμάτι που δουλέψαμε εκεί σαν εργαστήριο ήταν η ταυτοποίηση των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων. Μια πολύ μεγάλη συνεργασία ήταν με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, θα σας δείξω και αργότερα. Ήταν στην ταυτοποίηση μιας συλλογής που δόθηκε στο μουσείο και αυτή τη στιγμή στο μουσείο βέβαια είναι κλειστά, φαίνονται τα αποτελέσματα της εργασίας μου πάνω στην ταυτοποίηση της συλλογής αυτής, της συλλογής Πασά. Δεν έχουμε δουλέψει μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό αρκετές συνεργασίες. Εδώ σας δείχνω την ερευνητική δουλειά που κάναμε με συνεργάτες μου από το εξωτερικό, ειδικότερα στην Κροατία. Αναλύσαμε τις χρωστικές σε ένα βιβλίο και αποδείξαμε ότι το βιβλίο αυτό φτιάχτηκε στην κολονία που χρησιμοποιούσαν το ίδιο
το ίδιο χρονικό διάστημα τις στηριγμένες χρωστικές και τις ταυτοποιήσαμε. Η πρόσκληση έγινε από έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου του ΟΣΙΕΚ στην Κροατία, ο οποίος αρχικά χρησιμοποίησε κάποιες άλλες τεχνικές για να βρει τις χρωστικές, αλλά λόγω της σχεδόν πάρα πολύ μικρά, κάποια ελάχιστα μικρόμετρα, ούτε καν χιλιοστά δηλαδή, ήταν το πάχος της χρωστικής, δεν μπορούσε να βγάλει σωστά αποτελέσματα. Αν σας δείξω το διάγραμμα, βλέπετε ότι αυτό μόνο φάσμα δεν είναι. Εμείς μπορέσαμε και κάναμε, διότι στο paper που έγραφε ο συνάδελφος μου, έγραφε ότι μακάρι να είχε ένα Raman 785 για να μπορεί να κάνει τις μετρήσεις. Ήρθαμε σε επαφή, πήγα στην Κροατία δύο φορές, κάναμε τις μετρήσεις και βγάλαμε πολύ ωραία αποτελέσματα, κάνοντας identification, ταυτοποίηση δηλαδή στις χρωστικές, σε διάφορα χρώματα, όπως βλέπετε, στο κόκκινο, στο ροζ, στο πράσινο, στο κίτρινο, στο καφέ. Και βρήκαμε όλες τις ουσίες τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν, όλες τις χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει σχεδίαση. Εδώ είναι αναφέρομαι στη δουλειά που έκανα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Είναι μια πολύ μεγάλη συλλογή από 300 τέχνεργα, κυρίως ανατολικής τέχνης. Η συλλογή αυτή δόθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο, παραχωρήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο και κλήθηκα για να δουλέψω ένα χρόνο στο Μουσείο ως μεταδιδακτορική έρευνα. Εκεί έγινε ταυτοποίηση όλων των υλικών και ένα μέρος των υλικών αυτών, των τεχνέργων αυτών, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης και τα αποτελέσματα αυτά τα δείξαμε στους ερευνητές εκεί. Από τη γη στον ουρανό είναι μια έκθεση από πολύτιμους και με πολύτιμους λίθους που εμείς σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας και κυρίως τον κύριο Καζαρό στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο δώσαμε τα αποτελέσματα, δίνοντας σημαντικές λύσεις στο τι ακριβώς υλικά που δεν ήξεραν υλικά είναι φτιαγμένα αυτά τα τέχνεργα. Δεν κάναμε μόνο αυτό. Βρήκαμε μάλλον και αποδείξαμε από ποιο μέρος και αυτό που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν provenance, δηλαδή την προέλευση των υλικών από τα οποία έφτιαξαν συγκεκριμένα τέχνεργα. Ένας διαχωρισμός που ήταν εξαιρετικά σημαντικός για αυτούς ήταν η διαφοροποίηση του lapis lazuli, ένα πάρα πολύ σημαντικό και κοιτάξτε τι όμορφο υλικό που είναι, η διαφοροποίησή του από άλλα υλικά τα οποία εκτός του ότι, ας πούμε αυτό εδώ, μοιάζει με λάπης, αλλά δεν είναι. Εντάξει, και ο λόγος, παρά το ότι συχνά σε αυτά είχαμε φαινόμενα φθορισμού τα οποία τα υπερνικήσαμε μειώνοντας την, βλέπετε εδώ πέρα αναδεικνύονται οι κορυφές, μειώνοντας την ενέργεια στο beam και βγάζοντας το φάσμα Raman από κάτω για να δείξει αν είναι ή όχι κατασκευασμένο αυτό το τέχνεργο από lapis lazuli. Έγινε διαφοροποίηση, βλέπετε, σε διαφορετικές περιοχές όλα τα τέχνεργα, 300 τέχνεργα μπορέσαμε και τα αναλύσαμε, βρήκαμε υλικά. Εδώ είναι σοδάλιθος, δεν είναι καθόλου, ενώ μοιάζει, δεν είναι καθόλου lapis lazuli, είναι σπάνιο υλικό, αλλά τι σημαίνει αυτό, όταν προσδιορίζεις το ακριβές υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο, διαφοροποιείται αισθητά, πάρα πολύ αισθητά η τιμή του. Σκεφτείτε ότι πίστευαν ότι όλα αυτά είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δεις, διότι είναι τουλάχιστον 2 με 3 διαφορετικά κομμάτια. Μοιάζουν πολύ, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και αν διαφοροποιείται το υλικό, είναι κάτι το οποίο, παραδείγματος αυτό, θα μπορούσα να πει κάποιος ότι κοστίζει 100 ευρώ, ενώ αν ήταν λάπης, θα κόστιζε τουλάχιστον 100 φορές πάνω. Άρα είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει να ταυτοποιήσουν το υλικό και κάτι τέτοιο γίνεται με φασματοσκοπία Raman. Βλέπετε ότι τα φάσματα είναι πάρα πάρα πολύ καλά, με πολύ σημαντικές κορυφές, δύσκολα τέχνεργα, γιατί όσο πιο τραχιά είναι η επιφάνεια, τόσο δυσκολεύεται η τεχνική. Βλέπετε εδώ όμως ότι έχουμε πάρα πολύ καλές κορυφές, οδηγούμαστε σε σημαντικές ταυτοποιήσεις. Λάπης, συνεπώς, σε σχέση με τον σοδάλιθο και κάναμε αυτόν τον διαχωρισμό σε πάρα πολλά τέχνεργα. Ένα άλλο ερώτημα που απαντήθηκε ήταν τι συμβαίνει με τον νεφρίτη και τον ιαδέητη. Είναι δύο υλικά. Ο ιαδέητης είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον βρεις. Κοιτάξτε, ποια ήταν η δικιά μου η μεθοδολογία, είναι ότι εδώ απουσιάζει μια συγκεκριμένη κορυφή. Αν τη βρεις σε φάσμα Raman, σημαίνει ότι είναι ιαδέητης. Αν δεν τη βρεις, σημαίνει ότι είναι νεφρίτης. Τελικά αυτά μοιάζουν απίστευτα. Αυτό είναι νεφρίτης.
και οι κορυφές που φαίνονται στο Ράμαν είναι οι κορυφές του Νεφρίτη. Και αυτό επίσης. Αλλά μοιάζει πάρα πολύ, σας είπα, και στο χρώμα και πολύ δύσκολο κάποιος να το ξεχωρίσει. Τα σπάσματα είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι πάλι ένα τέχνεργο από Νεφρίτη. Εδώ βρήκαμε, επειδή είναι ουσιαστικά ένα σερβιριστικό, το χρησιμοποιούσαν για να σερβίρουν κρασί, κάποιο ποτό. Βρήκαμε οργανικά στοιχεία σε αυτή την περιοχή που βλέπετε αριστερά πάνω, δεξιά συγγνώμη πάνω, και ήταν το μόνο που βρέθηκε σε σχέση με τα υπόλοιπα. Δηλαδή εμφανίστηκαν κάποιες κορυφές που τα ανιχνεύσαμε ως οργανικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο το οποίο αμέσως η βάση δεδομένων του χαρακτήρισε ως ιαδεΐτη. Και καταλαβαίνετε ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλο το ενδιαφέρον ότι πλέον δεν μιλούσαμε για νεφρίτες, αλλά για ένα άλλο τελείως διαφορετικό υλικό, εξαιρετικά σπάνιο και πολύ μεγάλης αξίας. Διαχωρίσαμε λοιπόν τους ιαδεΐτες με τους νεφρίτες, όπως και το αφεντικό λάπις λάζουλι. Προσδιορίσαμε όμως, όπως βλέπετε εδώ, και τον Μπανταξάν. Ακριβώς το φάσμα από την βιβλιογραφία που σημαίνει για μας ότι ο πέτρωμα από το οποίο φτιάχτηκε το υλικό αυτό είναι από εκείνη την περιοχή. Και μιλάμε για καταπληκτικά τέχνεργα. Βλέπετε εδώ ένα έντομο που είναι σκαλισμένο σε ένα υπέροχο τέχνεργο, ένα πάρα πολύ όμορφο αντικείμενο από τα πιο ωραία της συλλογής. Πάλι βρήκαμε ότι προέρχεται το υλικό κατασκευής του από την περιοχή Μπούρμα, ένα μέρος, ένα σημαντικό ορυχείο. Αν μπορούμε να κάνουμε dating, δηλαδή χρονολόγηση μέσα από το Ράμαν, η απάντηση είναι ναι. Αυτό είναι ένα υλικό που ήταν γύρω στο 1730 με 1750. Τότε άνοιξε το ορυχείο και ουσιαστικά από τότε πρέπει να έγινε κατασκευή αυτού του αντικειμένου. Η έρευνα προχωράει απίστευτα πολύ όσον αφορά το dating και στους πίνακες. Δηλαδή μπορούμε να εξακριβώσουμε με Ράμαν σπεκτρόσκοπη την χρονιά κατασκευής ενός πίνακα, ενός έργου τέχνης που μέχρι στιγμής ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Έχω πολύ μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια με τους διευθυντές την Ευγενία Χαλκιά από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, με συνεργάτες μου πολύ μεγάλα ονόματα στο ευρωπαϊκό χώρο, όπως ο Πίτερ Βαντενμπέλε από το Γκέντ. Εδώ είναι ένα μέρος από τη δουλειά που έκανα στην Αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας με χρήση Ράμαν σπεκτρόσκοπη για την ανίχνευση χρωστικών. Πολύ σημαντικό έργο και στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο σε Ράμαν σπεκτρόσκοπη και βυζαντινές εικόνες. Non-destructive analysis σε τέχνεργα στο Εθνικό Μουσείο επίσης. Αρκετές εργασίες σε συνεργασία με φορείες αρχαιοτήτων από όλη τη χώρα και βλέπετε ότι οι συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολες. Απαντήσαμε σε ερωτήματα όπως παραδείγματος χάρη εδώ αν υπάρχει μπλε και στα δύο μάτια. Ναι, βρέθηκε αζουρίτης και ήρθαμε σε συμφωνία με τους αρχαιολόγους που δεν ήξεραν αν πράγματι υπήρχε αυτό και έπρεπε να γίνει συντήρηση. Μια άλλη πολύ ωραία δουλειά ήταν με χρήση XRF και Ράμαν στη Μονεμβασιά και ειδικότερα στην Αγία Σοφία που είναι πάνω στην κορυφή, στο βράχο. Τελευταία μέρα είχαμε πάει εκεί και δουλέψαμε για να κάνουμε ταυτοποίηση χρωστικών και να βοηθήσουμε τους συντηρητές για να αποτυπώσουν σωστά αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα εν μέρει φαίνονται εδώ. Πολλές συνεργασίες με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, σε εξέλιξη συνεργασία με το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και το Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων με τον επικεφαλής τον κύριο Κατσαρό για τις χρωστικές του Φώτη Κότογλου. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ τώρα με διδακτορικά που επιβλέπω. Εδώ σας έχω σε μια πολύ γρήγορη ανάλυση κάποιες από τις σημαντικές χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, από το λάπις λάζουλι, από τον ιό του χαλκού, έχουν διαφορετικές ονομασίες, την Ερυθρά Σανταράχη, η Ριάλγκαρ, όπως λέγεται, προσέξτε, ορισμένες από αυτές, επειδή έχουν αρσενικό, αυτό είναι θείουχο αρσενικό, είναι τοξικές. Μία από τις πιο όμορφες, αλλά εξίσου τοξική, είναι ο θιούχος υδράργυρος ή κυνάβαρη. Βρήκα κυνάβαρη και σε ταυτοποιήσεις που έκανα στην Βραβρώνα.
στο ναό της Αρτέμιδας, όπου διασώθηκαν μέσα στη λάσπη του ποταμού ξύλινα ομοιώματα τα οποία είχαν δοθεί σαν αφιερώματα στη θεά Άρτεμη και που βρήκαμε πάνω το κόκκινο στα μαλλιά της να είναι κυνάβαρη. Μιλάμε για τουλάχιστον 500 χρόνια προ Χριστού. Αυτό χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στους δαντινούς χρόνους, ο αιματίτης, ένα πολύ συνηθισμένο οξύδιο σιδήρου που χρησιμοποιείται για το κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο του μολύβδου, επίσης τοξικό λόγω της παρουσίας του μολύβδου. Η κίτρινη σανδαράχη, την έχει αναφέρει πρώτα στο Διονύσιος Εκφουρνά, σύμφωνα με το Θεόφραστο. Είναι από τις χρωστικές, όπως και ο γκετίτης. Χρησιμοποιούνται το λευκό του ασβεστίου. Επίσης, πολλά από αυτά τα έχουμε βρει το λευκό του μολύβδου σε πολλές ερευνητικές εργασίες. Και εδώ βλέπετε τις εργασίες μου σε συνεργασία με τον κύριο Κατσαρό. Τα υφασματοσκοπικά γράμματα χρησιμοποιείται πλέον και σε εργατέχνης, πολύ συχνά, όχι μόνο της συνεργασία, κυρίως με το XRF, με τις φαρμακοσκοπίες XRF. Γι' αυτό θα σας μιλήσω λίγο και για μια άλλη τεχνική σε λίγο. Εδώ βλέπετε την εφαρμογή της σε NATO XRF, σε ανάλυση χρωστικών. Εδώ μια τελευταία από τις τελευταίες δουλειές που έχουμε κάνει πριν από 1,5 χρόνο στην πινακοθήκη Κατσίγρα στη Λάρισα. Μελετήσαμε πίνακες του Γουναρόπουλου, πίνακες που χρησιμοποιούνται οι μελέτες τους για ένα διδακτορικό, καθώς για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες για να βρούμε, για να ψηφιοποιήσουμε την παλέτα του ζωγράφου. Δηλαδή, προσπαθούμε να παράγουμε τον τρόπο που ο ζωγράφος χρησιμοποιούσε τις χρωστικές στα έργα του. Και βλέπουμε διαφοροποιήσεις στις χρωστικές, καθώς συζητάμε για πρώιμα έργα, για μεταγενέστερα, όταν είχε επιστρέψει το Παρίσι και όταν θα είχε διαφοροποιήσεις στον τρόπο που ζωγράφιζε. Και όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με το Μουσείο Γουναρόπουλου που βρίσκεται στο Δήμο Ζωγράφου. Βλέπετε διαφορετικούς πίνακες, τους οποίους μελετήσαμε επί τόπου, χωρίς να κάνουμε καμία αλλαγή μέσα στην πινακοθήκη Κατσίγρα και βρήκαμε όλες τις χρωστικές που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος στους πίνακες. Όχι μόνο στο Γουναρόπουλο, αλλά χρησιμοποιούμε και άλλους ζωγράφους για να μπορούμε να συγκρίνουμε τις διαφοροποιήσεις. Είναι πάρα πολλά τα έργα, αλλά λόγω πίεσης χρόνου τα κάνω σχετικά γρήγορα. Και εδώ βλέπετε την απευθεία σύγκριση των χρωστικών με τα databases, που μπορώ να πω ότι είναι αυτοί ή δεν είναι αυτοί οι χρωστικοί, έχουν τις ίδιες κορυφές ή δεν έχουν τις ίδιες κορυφές. Να επαληθεύσω, το τέλος εδώ είναι το chrome green, το zinc white, είναι συγκεκριμένες χρωστικές τις οποίες χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος στα έργα του, όπως είναι το ultramarine, το burnt amber, το chrome green, όπως είπα, το zinc white, titanium white, yellow ochre, red ochre και red lead, το κόκκινο του μολύβδου. Και η αποτύπωση των χρωστικών στους πίνακες. Θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή, θα ζητήσω τη βοήθεια από τον τεχνικό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έχω τελειώσει. Θα μου δώσει λίγο ακόμη χρόνο να περάσω τη δεύτερη παρουσίαση. Μπορείτε να παρουσιάσετε και την επόμενη παρουσίασή σας. Ναι, ναι. Εντάξει, φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στις ακτίνες χ. Βλέπετε σε μία μικρή κίνηση την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ξέρουμε ότι έχει μήκος κύματος μεταξύ 10 νανομέτρων και 0,01 νανομέτρων. Δεξιά φαίνεται και ο τρόπος παραγωγής των ακτίνων χ. Περισσότερα πράγματα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω. Αλλά η τεχνική αυτή μας βοηθάει και λίγο για το πώς παράγονται οι ακτίνες χ. Η ενέργεια των φωτονίων που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση είναι υψηλότερη της ενέργειας σύνδεσης. Η μεταπτώση των ηλεκτρονίων από στιβάδα υψηλότερης ενέργειας και ταυτόχρονα η εκπομπή ακτίνων χ με τη διαφορά ενεργειών των δύο στιβάδων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φθορισμός και η εκπαιπόμενη ακτινοβολία ονομάζεται ακτινοβολία φθορισμού. Εδώ βλέπετε τις διαφοροποιήσεις στον τρόπο που τις ονομάζουμε. Τα ατομικά ηλεκτρόνια κάθε στοιχείου καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις σε στιβάδες. Η ενεργειακή διαφορά δύο στιβάδων είναι συγκεκριμένη για κάθε στοιχείο και συνεπώς η εκπαιπόμενη ακτίνα χ έχει ενέργεια χαρακτηριστική για κάθε στοιχείο. Αυτό που κάνουμε, η μεγάλη διαφορά του Ράμαν από το XRF είναι ότι εδώ κάνουμε ανίχνευση
στοιχείων, ενώ στο Ράμαν κάνουμε ταυτοποίηση σε μοριακή, σε ένωση, σε χημική ένωση, θιούχος υδράργυρος. Εδώ ανοιχνεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω των συγκεκριμένων μεταπτώσεων. Και βλέπετε το ηλεκτρόνιο που πηγαίνει από μία στιβάδα από την L στην K, από την M στην K, και αυτού του είδους οι μεταβάσεις έχουν ένα συγκεκριμένο συμβολισμό. Το βλέπετε από το ε2 στο ε1, ο χαρακτηρισμός παράγονται, βλέπετε, παράγονται χαρακτηριστικές ακτίνες χ, α και λβ, ανάλογα από πού πηγαίνουν, αν είναι στην κοντινότερη είναι το λα, αν είναι στην επόμενη είναι το λβ κτλ. Έτσι γίνεται η ανίχνευση των συγκεκριμένων μεταπτώσεων. Ένα ελληνικό γράμμα προστίθεται δηλώνοντας την προέλευση του ηλεκτρονίου που συμπλήρωσε το κενό, παραδείγματος χάρη. Το α δηλώνει ότι προήλθε από την αμέσως επόμενη στιβάδα, ενώ το β από την μεθεπόμενη στιβάδα. Και έτσι βλέπετε ότι είναι το μαγκάνιο κα ή κβ. Παίζει σημαντικό ρόλο στα φασματόμετρα XRF. Η πηγή διέγερση, πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για την ανίχνευση των εκπεμπόμενων από το δείγμα ακτινών χ, η διασπορά του μήκους κύματος, η διασπορά της ενέργειας. Επίσης, στα φασματόμετρα ED-XRF, η πηγή των ακτίνων χ μπορεί να είναι είτε ραδιοϊσοτοπικές πηγές, είτε λιχνίες. Επίσης, για την ανίχνευση των ακτίνων χ, και εδώ η μεγάλη προόδος της νανοηλεκτρονικής και ειδικότερα των ανιχνευτών στερεάς κατάστασης έδωσε σημαντική όθηση στην κατασκευή των φορητών οργάνων φασματόμετρων XRF. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται κυρίως πλέον η μυαγωγή πυρητίου, ηλιθίου, η μυαγωγή ιωδιούχος, υδράργυρος, η cadmium zinc telluride. Είναι συγκεκριμένα υλικά τα οποία έχω μελετήσει όσον αφορά την διακριτική τους ικανότητα και την χρησιμοποίησή του ως ανιχνευτές ακτίνων χ με πολύ μεγάλη διακριτική ικανότητα. Αυτό δίνει φοβερή όθηση στα φορητά φασματόμετρα XRF. Οποία χρησιμοποιούνται. Εδώ βλέπετε το περιοδικό πίνακα. Τα στοιχεία που συνήθως αναλύονται ξεκινάνε από το νάτριο μέχρι το ουράνιο, αλλά πλέον έχουμε φτάσει πάρα πολύ χαμηλά, πιο χαμηλά και από το βόρειο, τα οποία στοιχεία μπορούν να αναλυθούν και να ανιχνευτούν μέσα σε ένα φασματόμετρο. Είναι εύκολο, αλλά γίνεται. Άρα μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ποσοτική ανάλυση και το δεύτερο είναι ποιοτική ανάλυση. Στην ποσοτική ανάλυση απαιτείται βεβαίως βαθμονόμηση του συστήματος με πρότυπα δείγματα και υπάρχουν βέβαια και κάποια όρια ανίχνευσης της τάξης των 10 με 100 ppm. Για την ανίχνευση, εδώ βλέπετε ένα σύνολο από στοιχεία σε διαφορετικά δείγματα που έχουν ανιχνευτεί μέχρι και 10 ή 100 ppm. Αυτό είναι το λογισμικό και είναι το layout του προγράμματος που δουλεύουμε και βλέπετε ότι έχουν γίνει ήδη ανιχνεύσεις του σιδήρου, του χρωμίου, διαφορετικών στοιχείων του αρσενικού. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν γίνει και οι ανιχνεύσεις συγκεκριμένων μεταπτώσεων. Γι' αυτό βλέπετε ΚΑΠΑ1, ΚΑΠΑ2, έχει χαλκό, έχει νικέλιο, έχει μαγκάνιο. Είναι τα στοιχεία τα οποία αναγνωρίζουμε στο συγκεκριμένο αυτό φάσμα. Και άλλο φάσμα XRF, στον άξονα χ είναι energy σε KV, στον άξονα ψ intensity σε counts. Και βλέπετε τα στοιχεία τα οποία έχουν ανιχνευτεί στο υλικό που εξετάζουμε. Και άλλα στοιχεία, πάλι ένα διαφορετικό φάσμα XRF, μεγάλη ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Υπάρχουν φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούμε και δίνουν σημαντικά πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείς ένα XRF, που εξαιρούν κάποιες γραμμές της λιχνίας που εμφανίζεται μέσα στο φάσμα, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο υλικό στο φάσμα, που βελτιώνουν τον λόγο signal noise και μειώνουν κάποιες παρεμβολές από το φάσμα της λιχνίας. Έτσι χρησιμοποιούμε φίλτρα ανάλογα με το είδος των δειγμάτων που εξετάζουμε. Δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία το δείγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το Ράμαν και για το XRF. Βεβαίως θα είμαστε πολύ πιο ευτυχείς να βρούμε επίπεδες κελίες επιφάνειες, λιγότερες ανομαλίες, μικρότερο ράφνες, ούτως ώστε να παίρνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και φυσικά να υπάρχει το πάθος έτσι ώστε να απορροφάται όλη η προσπίπτουσα δέσμη. Μπορούμε να μελετήσουμε με ποιο είδους όργανα, όπως είναι αυτό το XRF,
νομίζω ότι είναι της Bruker, αλλά χρησιμοποιώ πολλά και διαφορετικά όργανα XRF. Βλέπετε, αυτό έχει στηθεί στο τέχνεργο, στο πίνακα που εξετάζει και συνδέεται με τον υπολογιστή, αλλά έχει τη δυνατότητα να μην χρησιμοποιείς καν τον υπολογιστή, να δουλεύεις μόνο με το όργανο. Έχει ένα κινητό το οποίο έχει ένα ουσιαστικό σκληρό δίσκο μέσα. Μπορούμε να στέλνουμε τα αποτελέσματα την ώρα της μέτρησης, να τα επεξεργαζόμαστε, να τα κάνουμε save, οτιδήποτε. Σε αυτό το κομμάτι της έρευνας έχω ασχοληθεί και ερευνητικά, με την έννοια ότι προσπαθούμε να βάλουμε λίγο αυτοματισμό μέσα στις κινήσεις και χρησιμοποιούμε πλέον, αυτό είναι ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, ήταν ένα project που έκανα στη Γερμανία πριν από 2 χρόνια, να κάνουμε scanning. Δηλαδή, σκεφτείτε έναν μηχανισμό και τι είναι αυτό. Είναι ένα XYZ system το οποίο σχεδιάσαμε, βάλαμε πάνω το XRF και είναι κάτω πίνακας σε οριζόντια θέση και οδηγεί αυτός ο μηχανισμός, το XRF, και πηγαίνει step by step, το step αυτό θα είναι της τάξης των κάποιων χιλιοστών, και παίρνει, σαρώνει όλο τον πίνακα και όταν τελειώσει έχει αποθηκεύσει τις μετρήσεις και μάλιστα βραβευτήκαμε για αυτή την καινοτομία από το Γερμανικό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. Είναι χρήση λοιπόν φασματοσκοπικών τεχνικών μέσα και με αρκετό λογισμικό και με αρκετούς αυτοματισμούς ώστε να κάνουμε ανάδειξη τέτοιων αντικειμένων. Ειδικότερα τώρα μιλάμε για πίνακες. Βέβαια, ακόμα εκεί σκεφτόμαστε πολλά και ακόμα πιο ωραία πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε αυτό εδώ να κατευθύνεται από ένα ρομποτικό βραχίωνα και να μπορεί να φτάνει σε συγκεκριμένο σημείο, να μην αγγίζει σε καμία περίπτωση το πίνακα ή το τέχνεργο, μόνο σε μια συγκεκριμένη απόσταση, την οποία μπορούμε να την καθορίσουμε ποια είναι και να πάρει την μέτρηση. Πραγματικά είναι πάρα, πάρα πολύ ωραία. Είναι μη καταστροφική ανάλυση, είναι επιτόπια ανάλυση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο φιλικοί είμαστε και φαινόμαστε στα μουσεία, στην πινακοθήκη, στους χρήστες δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνει να έρθει ένας πίνακας να φύγει από την πινακοθήκη και να έρθει στο εργαστήριό μου να το μελετήσω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για να φύγει ένας πίνακας από το εργαστήριο χρειάζεται να πληρωθεί ένα τεράστιο ποσό σε ασφάλειες και σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Το να πας εκεί τους δίνεις τρομερά μεγάλο κέρδος και χρόνο. Και χρόνο, έτσι. Επίσης, δεν ξεκολλάμε τίποτα από τη θέση τους. Επιτόπια γίνεται η ανάλυση. Άρα, μιλάμε για πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα της φορητής φασματοσκοπίας, είτε φασματομετρίας XRF ή φασματοσκοπίας Raman. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία, όπως είναι σε άλλες δύσκολες και ορισμένες είναι και καταστροφικές τεχνικές. Εμείς είμαστε μη καταστροφικές τεχνικές. Χρησιμοποιούμε μόνο φορητές φασματοσκοπικές τεχνικές, έχουμε μειώσει το κόστος, είναι μετρήσεις που γίνονται υπό συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες και όχι σε θαλάμους κενού, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Εφαρμογές πάρα πολλές, σε πίνακες, σε τέχνεργα, σε σημαντικά και διαφορετικά στοιχεία, σε πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους και τα υπομονή τελειώνω, αλλά θα πω ωραία πράγματα τώρα προς το τέλος. Εδώ βλέπετε σε έναν πίνακα του Γίζη, δουλέψαμε και βγάλαμε κίτρινο, κόκκινο, λευκό, πράσινο, μαύρο του άνθρακα σε ένα συνδυασμό έρευνας μεταξύ XRF και Raman, όπου βρήκαμε ακριβώς τις χρωστικές που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος. Επίσης, ένας άλλος πίνακας, πάλι με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ταυτοποίηση και του πίνακα, έτσι, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές έχουμε κληθεί να δούμε την γνησιότητα ενός πίνακα βρίσκοντας τις χρωστικές αυτές. Εδώ είναι ένα άλλο φάσμα XRF για λάπις λάζουλι που απέδειξε την σύσταση ότι είναι σωστό. Αυτό εδώ είναι ένα θέμα με ένα αγγείο, φάσμα XRF αγγείου αυθεντικού αρχαίου ελληνικού και απομίμηση. Εδώ βλέπετε ότι απουσιάζει ο σίδηρος που θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτή την περιοχή, ενώ κάτω που είναι αυθεντικό το σημείο, πραγματικά υπάρχει σίδηρος. Εδώ δεν υπάρχει, άρα κάτι έχει γίνει, χρησιμοποιήθηκαν τέτοια στοιχεία δηλαδή, που έδωσαν την εντύπωση ότι είναι αυθεντικό, αλλά είναι απομίμηση. Ένα άλλος πολύ όμορφος διαχωρισμός είναι όταν θέλουμε να διαχωρίσουμε τα τεχνητά από τα φυσικά ζαφύρια. Βλέπετε ότι στα τεχνητά, σε ορισμένα από αυτά υπάρχει σίδηρος, εδώ δεν υπάρχει σίδηρος, εδώ σε άλλα υπάρχει, έτσι μπορεί να γίνει διάκριση αν είναι ή δεν είναι. Το ίδιο και με το γάλλιο. Αυτό είναι
Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή της φαρμακοβιομετρίας εξαρρεύσει ένα μαύρο μαργαριτάρι. Τα μαργαριτάρια είναι οργανική πολύτιμη λίθη που σχηματίζονται από στρίδια. Ανοιχνεύεται ανθρακτικό ασβέστιο, ανοιχνεύονται αυτά τα υλικά, όμως το κόστος, τα πολύ ακριβά μαύρα μαργαριτάρια έχουν καταφέρει κάποιοι και τα έχουν φτιάξει με επιμετάλλωση λευκών μαργαριταριών. Αντιλαμβάνεστε, λέω, επιμετάλλωση λευκών μαργαριταριών με άργυρο. Όταν λοιπόν κάποιος ανοιχνεύσει, όπως εδώ δεξιά, άργυρο, σημαίνει ότι το μαύρο μαργαριτάρι είναι φτιαγμένο με επιμετάλλωση με άργυρο. Δεν είναι αυθεντικό. Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα από Γερμανία. Έχει γίνει το 1927, κόπηκε στη Γερμανία μία σειρά νομισμάτων που ήταν ελάχιστα και γι' αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλη η αξία της. Εδώ όμως έγινε παραχάραξη, χρησιμοποιήθηκε, σβήσανε αυτό το μηδέν που υπήρχε και το βάλανε 7 για να φαίνεται ότι είναι εκείνης της εποχής, αλλά το νόμισμα ήταν πολύ μικρότερης αξίας από την πραγματικότητα. Στο τέλος έχω αφήσει λίγο την χρήση του 3D scanning και του 3D printing. Κάνουμε χρήση αυτών των δύο τεχνικών, απεικονιστική σάρωση σε ειδόλια. Και αυτό το κάνουμε σε μουσεία που έχουμε κληθεί, επί τόπου, βλέπετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα της σάρωσης, εδώ διαφορετικά ειδόλια, έγινε το καλοκαίρι αυτή η ομιλία, η δουλειά επί τόπου, με φορητούς σκάνερς και 3D εκτυπωτές. Εδώ είναι ένα μεγάλο βάζο το οποίο το σκανάραμε και στο τέλος το τυπώσαμε ένα αντίγραφο και το αφήσαμε εκεί στο μουσείο. Και διάφορες φωτογραφίες, οι οποίες εδώ είναι από ομιλίες μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Εδώ δεξιά είναι στο μουσείο στην Άμφισσα, σε μία σειρά σεμιναρίων σε φοιτητές που είχαν έρθει από το Boston University στην Αμερική, επίδειξη φασματοσκοπίας Ράμαν και φασματοσκοπίας XRF. Τι είδους σεμινάρια κάνω με συναδέλφους σε συντηρητές, αρχαιολόγους, ιστορικούς τέχνης, μετά από πρόσκληση σε πάρα πολλούς χώρους, στη Λάρισα, στο Βόλο, στο Κέντρο Τέχνης, στο Βόλο, στη Λάρισα, στο Πειραιά. Έχουμε κάνει πάρα πολλές τέτοιου είδους σεμιναριακές ομιλίες. Εδώ βλέπετε παρουσιάσεις μέσα στο Μουσείο του Γουναρόπουλου, όπου οι φοιτητές μου παίρνουν μετρήσεις. Και εδώ είναι μια συνεργασία που έχω με ένα πανεπιστήμιο στην Νότια Αφρική για μια σάρωση σε ένα κρανίο που βρέθηκε, για να δούμε διάφορες. Και εδώ είναι το εργαστήριο, το 3D scanning και 3D printing στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να είδατε μια καινούργια οπτική γωνία της φυσικής, που πραγματικά, όπως είπε ο Τάκης, μαγεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι εδώ για ερωτήσεις σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείξαμε ένα ερευνητικό πεδίο το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον και είναι καθαρά διεπιστημονικό για μένα. Δηλαδή, ανοίγουμε ορίζοντες για συνεργατικές δράσεις με πάρα πολλές άλλες επιστήμες. Και ακριβώς. Και την αξία, όπως είπες, των φυσικών επιστημών με τα καινούργια εργαλεία που μπορούν να έχουν και τις δυνατότητες πράγματι να παρεύουμε. Και όπως δείχνεις, τελικά η παρέμβαση είναι μέγιστη στο τομέα του πολιτισμού. Δηλαδή αναδεικνύουμε αυτά τα έργα τα οποία δίνουν μια διάσταση πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι δείξαμε ότι αυτή η δράση φυσική μαγεύει πράγματι μας οδηγεί σε κάθε μονοπάτια, έτσι έχουμε πει. Έτσι είναι. Όπου εκεί πέρα μπορούμε να συναντήσουμε, να γνωρίσουμε ανθρώπους, αγαπητέ φίλε, σαν και σένα, ερευνητές, οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή για τη ζωή τους πράγματι να κάνουν αυτά τα σημαντικά, αλλά και να δείξουμε στους μαθητές μας, στους εκπαιδευτικούς, στους πολίτες που ενδιαφέρονται, ότι πράγματι γίνονται σημαντικές δραστηριότητες στα πανεπιστήμια και πρέπει να τιμούμε και σένα και την ομάδα σου και τους συνεργάτες. Πάμε τώρα σε ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε από το κοινό, από τους φίλους που παρακολουθούν. Αναμένω. Αν επιτρέπετε, ήθελα να ρωτήσω εγώ. Ο κύριος Κυριακός. Ναι, ευχαριστώ, Τάκη. Υπάρχει αυτή η μια ειδικότητα στα ΙΕΚΑ, όπως γνωρίζω, συντηρητές έργων τέχνης. Αυτοί μπορούν και χρησιμοποιούν τέτοιον εξοπλισμό που έχετε εσείς, ή είναι μια άλλη θεματική περιοχή?
Να σου πω, υπάρχουν όντως στα ΙΕΚ αυτή η συγκεκριμένη ειδικότητα, υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μόνο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οι συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, οι οποίοι τελειώνουν το πτυχίο τους στο Πανεπιστήμιο και επίσης μετά έχουν δυνατότητα να κάνουν ένα μεταπτυχιακό. Αυτοί γνωρίζουν. Εκεί είμαι... διδάσκω στο μεταπτυχιακό τους, έχω προσκληθεί πάρα πολλές φορές για να τους κάνω διαλέξεις και χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό, δεν τον έχουν όλων, αλλά μπορώ να τους το δείξω και να τον μάθουν. Θα μου πείτε γιατί πρέπει να τον μάθουν, διότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τους συντηρητές. Επίσης, τα μουσεία πλέον έχουν αγοράσει τέτοιου είδους εξοπλισμό. Εντάξει, τον έχουν τα μουσεία. Γιατί πλέον ο τρόπος σκέψης των αρχαιολόγων και των συντηρητών είναι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ξέρετε, για να περάσει αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αλλά πλέον οι φυσικοί έχουν καταλάβει ότι τους βοηθάει. Τους δίνει απαντήσεις σε δικά τους ερωτήματα. Εμείς δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της ανάλυσης. Μπαίνουμε στο να απαντήσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Προφανώς θα ήταν όμορφο και σημαντικό και για τους φοιτητές που είναι σε ΙΕΚ να έχουν μια τέτοια απασχόληση, μάλλον μια τέτοια πρώτη επαφή με το χώρο των νέων τεχνολογιών που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν λίγο περισσότερα πράγματα. Απλά γίνεται κυρίως σε επίπεδο μεταπτυχιακό αυτή η εξειδίκευση. Αλλά προσκαλούμαστε συνέχεια και έχουμε τη βοήθεια, πραγματικά έχουμε σημαντική βοήθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού που χρηματοδοτεί αρκετά από τα σεμινάρια που κάνω στην επαρχία, γιατί δεν το κάνω μόνο στην Αθήνα ή στον Πειραιά, αλλά βγαίνουμε, όπως είπα, και στη Ρόδο και στη Λάρισα. Τώρα, ας πούμε, έχουμε οργανώσει και θα πρώτα ο Θεός να πάνε καλά τα πράγματα με την πανδημία. Έχουμε κλείσει παρουσιάσεις στη Ρόδο, στη Σύρο, στην Λάρισα, στο Βόλο και στην Αταλάντη. Είναι κάτι το οποίο θέλουν να συμβεί, αυτή η εξειδίκευση. Γιατί σκεφτείτε ότι τα μουσεία πλέον αρχίζουν και αγοράζουν τέτοιου είδους εξοπλισμού, αλλά οι υπάλληλοι δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάκη, δεν ακούγεσαι. Η αίσθηση που έχουμε εδώ πέρα είναι ότι μπορούμε δηλαδή να ελέγχουμε αν κάποια αντικείμενα είναι αυθεντικά και ποιος είναι ο τομέας που ποια αντικείμενα ψάχνουμε ως αυθεντικά. Αυτό είναι ερώτηση από τον κύριο Ανδρέα Γκολέμ. Δηλαδή αυτός ο επιστημονικός τρόπος λέει ποια αντικείμενα προσεγγίζει ώστε να αποδεικνύει την αυθεντικότητά τους. Ναι, το έχω κάνει σε πολύτιμους και με πολύτιμους λίθους. Εκεί μπορώ με πολύ μεγάλη βεβαιότητα έτσι να πω ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι αυθεντικό. Το έχω κάνει επίσης σε πίνακες, σε έργα τέχνης δηλαδή, όπου εκεί μπορούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις χρωστικές που χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος. Μέχρι στιγμής το έχουμε κάνει και σε χρωστικές, σε βιβλία. Η έρευνα αυτή έγινε ειδικά πάνω σε χαρτί μετά από βράβευση που πήρα από την Αμερικανική Σχολή στην Αθήνα για μία δουλειά που έκανα και μία έρευνα που έκανα μέσα στην Χάλκη, στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, εκεί πήγα και είδα συγκεκριμένα έντυπα που χρειάστηκε να κοιτάξω τα μελάνια και τις χρωστικές ούτως ώστε να βεβαιώσω ότι είναι αυθεντικά. Η βεβαίωση γίνεται με τη σύγκριση του αυθεντικού, αυτού δηλαδή του μελανιού που χρησιμοποιούσε ο Πατριάρχης, σε σχέση με αυτά τα αντίγραφα που μου δόθηκαν να μελετήσω. Εντάξει, αυτό. Να πω κάτι, υπάρχει μεταπτυχιακό. Υπάρχει μεταπτυχιακό στον τομέα αυτό. Για τον κύριο Σλυριτζής προσπαθεί εδώ και 10 χρόνια να στήσει ένα τέτοιο μεταπτυχιακό και θέλει τη βοήθειά μας, δεν έχει πετύχει. Εσείς έχετε τέτοιο εξειδικευμένο μεταπτυχιακό. Ο Γιάννης Σλυριτζής. Ναι, ο Γιάννης Ολιεριτζής είχε ένα μεταπτυχιακό στο οποίο δούλευα και πάρα πολύ, με αρκετά μαθήματα. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, οργανώνεται ένα τέτοιο και στο λέω Τάκη ότι είναι κάτι που σκεφτόμαστε να το βγάλουμε πολύ σύντομα στον αέρα. Οργανώνεται ένα τέτοιο μεταπτυχιακό σε συνεργασία του ΠΑΔΑ, δηλαδή θα είναι
δεν θα είναι μεταπτυχιακό ενός πανεπιστημίου, αλλά θα είναι διιδρυματικό, δηλαδή με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με το Πανεπιστήμιο με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ίσως σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε πρόσβαση στο να δουλέψουν οι φοιτητές μας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας με έργα τέχνης. Να δούμε κάποια άλλη ερώτηση από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούσαν. Κάτι να πείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Είμαι ο Νεκτάριος Σεμιράδης από το Μουσικό Σχολείο Γεννητσών. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Νεκτάρια, μία-μία. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση η ακτινοβολία που θα πέσει πάνω στο υλικό να είναι στην ιδιωσία, να πετύχει, να είναι η συχνότητα της ακτινοβολίας αυτής, να συμπίπτει με την ιδιοσυχνότητα του υλικού και έτσι να διασπαστούν τα μόρια? Όχι. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρά η ακτινοβολία που εμείς στοχεύουμε το υλικό είναι τέτοιος ώστε δεν υπάρχει καμία μα καμία φθορά. Δηλαδή το πιο δύσκολο ερώτημα που πήρα ήταν όταν είχα πάει στην Ιαπωνία και μελέτησα πίνακες σε ένα συγκεκριμένο μουσείο, πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις από αυτή που αναφέρεστε. Η ισχύ της δέσμης είναι τέτοια ώστε δεν έχει καμία μα καμία αλλαγή στο υλικό. Αυτό. Ναι. Μία άλλη ερώτηση. Η ακτινοβολία Χ μπορεί να παραχθεί από μία πρόσκριση ηλεκτρονίων σε μέταλλο, σε μία άνοδο. Άρα μπορούν και οι απλές οι λιχνίες, οι δίωδοι, οι τρίωδοι, οι τέτροδοι, οι πέντοδοι, μπορούν αυτές οι λιχνίες να παράγουν ακτινοβολία Χ, και αν ναι, είναι τόση ακτινοβολία ώστε να είναι επικίνδυνες? Εάν χρησιμοποιήσεις πηγές τις οποίες δεν τις ελέγχεις, ναι, είναι επικίνδυνες. Τα φορητά φασματόμετρα που χρησιμοποιούμε δείχνουμε και στους συντηρητές και στους αρχαιολόγους πώς τα χρησιμοποιούμε. Εάν βάλεις το χέρι σου στο χώρο ή πολύ κοντά στο χώρο που εσύ μετράς, τότε είναι σίγουρο ότι θα πάρεις μια δόση και μάλιστα σημαντική δόση. Σε όλες αυτές τις τεχνικές υπάρχουν κάποιοι τρόποι που προστατεύονται όλοι μας. Όλοι μας προστατευόμαστε. Yeah. Δηλαδή φοράμε γυαλιά ή προσέχουμε πώς βάζουμε το φασματόμετρο πάνω σε μια επιφάνεια. Παραδείγματος χάρη με το ράμαν, αν δεν φοράς γυαλιά την ώρα της μέτρησης, το λέιζερ σκεδάζεται πάνω στην επιφάνεια, μπορεί να έρθει στο μάτι σου και να τυφλωθείς. Συνεπώς είναι φορητές. Είναι μη καταστροφικές. Δεν έχουν τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν φθορές. Αυτό είναι 100%. Όμως θα πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες στη χρήση των συσκευών αυτών. Ναι, και αυτούς τους κανόνες τους χρησιμοποιούμε πάντα. Θέλω να πω στις λιχνίες, ας πούμε, που χρησιμοποιούνται για ενίσχυση σε ηλεκτρονικά κυκλώματα, που χρησιμοποιούνταν παλιά, γιατί τώρα δεν χρησιμοποιούνται. Ναι, δεν θα χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο για να παράγεις ακτινές σε καμία περίπτωση. Α, θέλω να πω, δεν είναι επικίνδυνες. Επικίνδυνες θα είναι γιατί δεν θα μπορείς να τις ανιχνεύσεις σωστά. Και γι' αυτό ναι, θα έλεγα να μην το κάνεις. Και μία άλλη ερώτηση. Επειδή αναφερθήκατε σε τρισδιάστατους εκτυπωτές, θα μπορούσε ένας τρισδιάστατος εκτυπωτής να εκτυπώσει ολοκληρωμένα κυκλώματα? Ναι, βέβαια. Μπορεί. Πάντα η ακρίβεια βέβαια εξαρτάται από δύο πράγματα. Το ένα από τη διακριτική ικανότητα και το δεύτερο είναι από το υλικό στο οποίο θα τυπώνεις. Έτσι. Το υλικό στο οποίο θα θες να γίνει η εκτύπωση. Το υλικό συνήθως είναι πυρίτιο ή γερμάνιο. Εντάξει, άλλο είδος εκτύπωσης. Ναι. Αυτό. Ωραία, κύριε Αμυράδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο ερωτήσεις ακόμη. Ωραία, σκέψου, πάμε. Ο κύριος Βαγάκης λέει, μπορούμε να βρούμε σε ένα πίνακα, αν υπάρχει στο υπόβαθρο παλαιότερος πίνακας. Δεν το καταλαβαίνω. Μπορούμε να βρούμε σε ένα πίνακα, υπάρχει στο υπόβαθρο παλαιότερος πίνακα? Τάκη, το ερώτημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα είναι πολύ σύγχρονο και βεβαίως μπορούμε. Όχι όμως με αυτές τις τεχνικές. Υπάρχουν άλλες τεχνικές, επίσης φορητές, με ειδικούς φωτισμούς και ειδικά με UV ακτινοβολία, όπου αυτό θα σκοπεύω να το χρησιμοποιήσουμε πολύ σύντομα στο μουσείο, όταν έχουμε μια πληροφορία ότι ο ζωγράφος πρώτα κάνει ένα άλλο σχήμα
μετά διαφοροποιεί και βλέπουμε αυτές τις φάσεις. Ναι, αυτό γίνεται. Όχι με αυτές τις τεχνικές, θα δοθεί, ελπίζω, η δυνατότητα κάποια άλλη φορά να αναφερθώ σε αυτές. Βεβαίως γίνεται. Μια ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Λέει, αν μπορούμε να μιλάμε για ποσοστό εξασφάλισης ότι είναι κάτι αυθεντικό. Να το διαβάσω ακριβώς το ερώτημα με την ανάλυση πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε για κάποιο έργο αν είναι πρωτότυπο. Υπάρχει ποσοστό εξασφάλισης? Ναι. Αν μιλάμε για έργα τέχνης, πρόσφατα ασχολήθηκα και ασχολήθηκε και το Πολυτεχνείο για κάποιους πίνακες που βρέθηκαν του Θεόφιλου. Το ποσοστό είναι πάνω από 95%. Εντάξει, οι χρωστικές που χρησιμοποιούσε ο ζωγράφος τις ξέρουμε. Άλλες φορές υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που είναι η υπογραφή του. Εντάξει, έχω δουλέψει όμως στο εξωτερικό για να ανοιχνεύσουμε τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, κάποιοι πίνακες αποδίδονται, προσέξτε τη λέξη, αποδίδονται σε έναν ζωγράφο και κάποιοι πίνακες είναι του συγκεκριμένου ζωγράφου. Ωραία, επειδή ξέρουμε τον ζωγράφο, ξέρουμε την χρησιμοποιούμε το Ράμαν για να εξάγουμε ψηφιοποίηση της παλέτας του ζωγράφου, μετά μπορούμε να δούμε τους άλλους πίνακες και να κάνουμε μία μελέτη όσον αφορά την παλέτα των χρωμάτων που χρησιμοποίησε. Εμείς φτάνουμε μέχρι εκεί. Η δουλειά μας σαν τεχνικών είναι να παρουσιάσουμε την παλέτα του ζωγράφου σε αυτά τα έργα τέχνης. Οι ιστορικοί τέχνες θα έχουν την κρίσιμη απόφαση για το αν αυτό στο πίνακα ανοίξει το ζωγράφο ή όχι. Άλλη ερώτηση. Η ομιλία, ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ, Θεόδωρε, να είσαι καλά. Θα βρεθούμε σύντομα εμείς τηλεφωνικά. Αν έχουμε μια τελευταία ερώτηση και τελειώσαμε. Ναι, ό,τι θες. Ένα, η ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα 14 είναι λιγότερο ακριβής. Είναι η τελευταία για σήμερα. Όχι, δεν είναι λιγότερο ακριβής, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα και μιλάμε για χρονολόγηση. Με το dating για πρώτη φορά, το dating μάλλον στους πίνακες, για πρώτη φορά, καταρχήν υπάρχει κάτι βασικό. Η χρονολόγηση με άνθρακα 14 είναι καταστροφική. Εντάξει, εγώ μίλησα για φορητές συσκευές οι οποίες είναι μη καταστροφικές τεχνικές. Γι' αυτό είναι μεγάλη σπουδαιότητας το να πετύχουμε να κάνουμε dating με τεχνικές όπως είναι αυτές. Εντάξει. Που είναι ο εκπρόσωπός μας στη Θεσσαλονίκη και θέλει να κάνουμε καινοτόμες προσπάθειες, πρέπει να μου πει συγχαρητήρια για την πρόταση για τον κύριο Καδέτσο που είναι αγαπητός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Όχι, ο Βουρδιάς να πει μια κουβέντα. Ναι. Συγχαρητήρια κύριε Κανέτσο, πραγματικά δώσατε τη σύνηση της ψυχής και την εφαρμογή. Σ' ακούω, παρακαλώ, γιατί πώς είδες αυτή την ομιλία του Θόδωρου, καταπληκτική νομίζω. Πραγματικά εξαιρετική. Δείξατε ακριβώς αυτή τη σύνηση. Και γιατί για ένα παιδί έχει περισσότερους λόγους να σπουδάσει φυσική από το να γίνει απλώς φυσικό. Πριν από 3 χρόνια μιλούσα στο αμφιθέατρο στο Απιθήτα, σε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είναι σχετικό με αυτό το αντικείμενο. Και το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο, έτσι, και ήταν Σάββατο πρωί και καταλαβαίνετε. Υπάρχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον από αρκετό κόσμο γι' αυτό. Είναι τιμή που είμαστε μαζί, κύριε Κανέτσο. Τα λέμε αύριο τηλεφωνικά. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.